πω κάτι το οποίο θα το κουβαλάω πάντα μέσα μου, που μπορεί να είναι το μοναδικό πράγμα που με έχει λυγίσει, είναι ότι μία φορά μου είπε, κλείσε την πόρτα του δωματίου μου, ήταν ξαπλωμένη, γιατί θέλω να κάνω κάτι. Μετά που μπήκα μέσα, της λέω, τι έκανες, όση ώρα έλειπα. Είχα κλείσει τα μάτια μου και χόρευα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορείς να δεις με τα δικά μου μάτια, να δεις πόσο ωραία χορεύω. Αυτό μου είχε πει. Η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικό αυτό που ακούμε. Είναι εξαιρετική η Άννα. Είναι εξαιρετική η Άννα. Και άρα είναι και εξαιρετικά της. Αυτά που λέει. Τι σημαίνει η Άννα για σας, τα πάντα, τα πάντα. Έχω μάθει από αυτήν, έχω γίνει πολύ καλύτερος άνθρωπος. Έχω αλλάξει η σκέψη μου, η καθημερινότητά μου, ο χαρακτήρας μου, όλα μου τα έχει αλλάξει. Και δεν θα την άλλαζα κι εγώ με τίποτα. Σας βλέπει. Σήμερα μας βλέπει εδώ. Ναι. Θα θέλατε να πείτε κάτι στην Άννα που ενδεχομένως να μην έχετε βρει τη δύναμη να της το πείτε ποτέ στην καθημερινότητά σας? Γιατί φαντάζομαι ότι και για αυτή είναι μια εμπειρία. Βλέπει τη μαμά της να μιλάει για την Άννα, χωρίς την Άννα, δεν είναι εδώ η Άννα, αν και η παρουσία της νομίζω είναι παντού, για τη δική της καθημερινότητα. Τι θα θέλατε να πείτε στην Άννα? Να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Να έχει τέτοια αυτοπεποίθηση, να είναι τόσο δυνατή. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτήν και θα είμαι πάντα. Από πάρα πολύ μικρή έχει δύναμη. Όλο αυτό το πρόβλημα το έχει μετατρέψει σε δύναμη. Πολλές φορές αυτοσαρκάζεται πρώτα απ' όλα. Είναι ένα παιδί 12 χρονών και αν την ακούσετε να μιλάει να αυτοσαρκάζεται, πράγμα που ούτε εγώ ούτε εσείς μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό θέλω να συνεχίσει. Θέλω να συνεχίσει να είναι ο εαυτός της. Είστε πολύ περήφανοι για την Άννα και αυτό πολύ. Φαίνεται στα λόγια σας, στο βλέμμα σας, στα βουρκωμένα μάτια σας. Και θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο, γιατί δεν είναι και δύναμη ψυχής. Δεν ζούμε στην εποχή των σύγχρονων Κωνσταλέξη. Κρύβουμε τα παιδιά στα υπόγεια, γιατί μπορεί η γειτόνισσα ή ο απέναντι να μην του αρέσει αυτή η εικόνα. Σε όποιον δεν αρέσει αυτή η εικόνα, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει και τον όρο του ανθρώπου. Σωστά. Και μπορεί να. Ο ίκτος που μπορεί, ας πούμε, ένα βλέμμα ίκτου στην αρχή, το παιδί μου που αντιμετωπίζει αυτόν τον Γολγοθά και τα σχετικά, σας θύμωναν αυτές οι φράσεις που μπορεί να ακούγατε? Ο ίκτος ποτέ δεν μου άρεσε. Το να πεθάνομαι. Οποιοςδήποτε μπορούσε να κοιτάξει την Άννα με ίκτο, αυτόματα έπρεπε να απομακρυνθεί. Αυτό δεν έκανε καλό και στο παιδί. Η Άννα είναι ένα παιδί που έχει αποδεχτεί την αναπηρία της από πάρα πολύ μικρή, από την αρχή που άρχισε να αντιλαμβάνεται το τι ακριβώς συμβαίνει, και γι' αυτό το λόγο δεν έπεσε ποτέ και θύμα bullying. Οπότε ερωτάται για το τι ακριβώς έχει, καταθέτει την αναπηρία της και αμέσως γίνεται αυτόματα μέλος της παρέας και μέλος μιας ομάδας. Όλο αυτό φυσικά και τις έχουμε δώσει εμείς όλες αυτές τις αρχές, αλλά και το συγκοινωνικό μας περιβάλλον. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται στην αρχή, σιγά σιγά είναι μέλος της καθημερινότητάς σου και μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Θα σας κάνω μια σκληρή ερώτηση. Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω και αυτό το μαθαίνατε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, θα περνούσε από το μυαλό σας η ιδέα να διακόψω την εγκυμοσύνη? Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μη έχοντας ζήσει τέτοιες καταστάσεις, δεν μπορείς να απαντήσεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε τι θα έκανα, ναι. Θα συνέχιζα την εγκυμοσύνη και θα τη συνέχιζα γιατί κατάλαβα ότι ένας ανάπηρος δεν διαφέρει από κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει οποιαδήποτε κινητική ή νοητική λειτουργία να είναι σωστή. Άρα η ζωή συνεχίζεται και μπορείς να ζήσεις το ίδιο εύκολα, είτε με την αναπηρία είτε χωρίς. Σε όλο αυτό το διάστημα που ζείτε αυτή την εμπειρία και νομίζω ότι την έχετε πια αποδεκτεί, η Άννα είναι αυτή, η Άννα είναι ευτυχισμένη. Από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, αυτό αποτυπώνεται και στο βλέμμα της. Θέλω λίγο να μου πείτε ποιες είναι οι φορές που λυγίσατε και πώς το αντιμετωπίσατε. Γιατί εκεί έξω μπορεί να είναι και γονείς που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Ήδη έχουμε δεχτεί κάποια μηνύματα και σας ευχαριστώ γιατί τα μηνύματά σας είναι επώνυμα. Μας λέτε το όνομα και το επώνυμο. Και μας λέτε το δικό σας πρόβλημα, τη δική σας καθημερινότητα. Το πρόβλημα δεν μ' άρεσε να το λέω, το βάζω εισαγωγικά πάντοτε, για να γίνεται λίγο πιο κατανοητό και στους τηλεθεατές. Τι κάνατε τις φορές που λυγίσατε, κύριε Λαράκη? Πότε ήτανε? Όταν είναι άρρωστη η Άννα, όταν πρέπει να νοσηλευτεί,
όταν δυσκολεύεται, γιατί υπάρχουν οι καλές μέρες και οι κακές μέρες. Εκεί λίγο μηδενίζει ο χρόνος, αλλά το παλεύει. Όταν όσο βλέπουμε και το παλεύει αυτή, τόσο είμαστε και εμείς δίπλα της να της προσφέρουμε ό,τι χρειάζεται. Ότι δεν σας αρέσει ο ίκτος. Ναι, νομίζω ότι έχουμε φέρει έτσι την καθημερινότητά μας και καταθέτουμε όλο αυτό που μας συμβαίνει, που δεν υπάρχουν περιθώρια κάποιος να μας λυπηθεί, να νιώσει ίκτο για μας. Είναι φορές που σκέφτεστε ή αναρωτιέστε αν είστε μια καλή μάνα απέναντι στην Άννα. Καθημερινά. Καθημερινά. Είστε αυστηροί με τον εαυτό σας. Θεωρείτε ότι θα μπορούσα να κάνω και περισσότερα πράγματα από τη στιγμή που η πολιτεία κάποιες φορές κοφεύει και εγώ δεν τα κάνω. Βέβαια. Γιατί όλα αυτά είναι και οικονομικό κόστος σε πολλές περιπτώσεις. Πολύ μεγάλο. Τι αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το παιδί τους. Από τους πρώτους μήνες της γέννησής μου. Που αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη γρήγορη αντιμετώπιση με φυσικοθεραπείες, κινησιοθεραπείες. Οι γονείς μου κάνανε πολλές θυσίες και η μητέρα μου πηγαίνοντας με συνέχεια στη φυσικοθεραπεία, ο πατέρας με πολλά χρήματα. Ακόμα μπορώ να σας πω ότι συνήθως σε ένα άτομο με αναπηρία και έχοντας ένα αδερφό αρτιμελή, συνήθως συμπληρώνει ο αρτιμελής αδερφός, γιατί όλη η αγάπη της οικογένειας και όλη η φροντίδα πέφτει στο παιδί με την αναπηρία. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η άμεση επέμβαση από την πλευρά της οικογένειας σας έδωσε, βεβαίως, κύριε Λεμονή, τη δυνατότητα σήμερα να περπατάτε. Βεβαίως. Να έχετε μία καθημερινότητα, ναι, να έχετε τη δουλειά σας, ναι, να ασχολείστε με τον αθλητισμό και να βοηθάτε παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Βεβαίωτατα. Με την γρήγορη αντιμετώπιση του προβλήματος, με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο να γίνει καλύτερη η κοινωνική μου κατάσταση. Με το χαρακτήρα που μου δώσαν οι γονείς μου και οι φίλοι μου, αλλά πάνω από ένα οικογένεια, βγήκα έξω από το σπίτι μου από την αρχή, αθλήθηκα, πήρα και εγώ όθηση από δύο μεγάλους ανθρώπους και αθλητές, τους οποίους θέλω να τους πω είναι ο Γιώργος Καπελάκης και ο Μανώλης Στεφανουδάκης, που είμαι και στο σύλλογό τους. Αλλά το παν είναι η κοινωνικοποίηση που με βοήθησε η οικογένειά μου να έχω. Δηλαδή, να βγάζεις το παιδί σου από το σπίτι του, να μην τρέπεσαι για αυτό που. Κύριε Λεμονή, κάθε φορά που λέτε τη λέξη οικογένειά μου, ο πατέρας μου και η μάνα μου, βλέπω τα μάτια σας και λάμπουν. Πραγματικά είναι από τα πιο λαμπερά μάτια που έχω δει σε τηλεοπτικό πλατό. Τι θα θέλατε να πείτε στους γονείς σας που σήμερα πάλεψαν, στερήθηκαν, άλλαξαν την καθημερινότητά τους για να έχετε εσείς μια ζωή πολύ καλύτερη? Τι μήνυμα θα θέλατε να τους στείλετε? Τους ευχαριστώ πολύ και έχουν ένα μεγάλο μερίδιο εκεί που έφτασα εγώ. Δηλαδή, ειδικά ο πατέρας μου που ήταν πολύ σκληρός με μένα, έπαιζε αυτό το ρόλο, γιατί πάντα για να πετύχεις αυτό το σκοπό πρέπει ο ένας γονιός να παίζει τον κακό. Έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ο πατέρας μου στις επιτυχίες που έχω κάνει και στον αθλητισμό και στην κοινωνική μου ζωή. Ένα μήνυμα μέσα από την καρδιά μου θέλω να δώσω στις οικογένειες αυτές είναι να βγάζουν τα παιδιά τους, να τα βγάζουν έξω από το σπίτι τους, να τα βοηθάνε να σπουδάζουν, να έχουν μετά μια αυτόνομη διαβίωση. Όταν το παν είναι όταν οι γονείς φύγουν, έτσι, το παιδί να έχει όσο μπορεί μια αυτόνομη διαβίωση. Ότι η οικογένεια ουσιαστικά σας ακολούθησε μέχρι να ορκιστείτε πτυχιούχος οικονομολόγος στην Αθήνα. Έτσι ακριβώς. Η οικογένεια ήταν και παραμένει δίπλα μου και τώρα. Με απότερο στόχο ακριβώς να κάνουμε βήματα μπροστά. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Το μεγάλο βήμα μπροστά για εμάς ήταν η επαγγελματική αποκατάσταση. Δηλαδή, αν θέλουμε να οριοθετήσουμε την πιο σημαντική για μένα στιγμή, ίσως μετά την ορκωμοσία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ήταν η ορκωμοσία πια στη ΔΟΗ Χανίων, στην υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Είστε ένας εξαιρετικός επιστήμονας με μια πλούσια δράση, ευαισθητοποιημένος στα κοινά. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές έτσι και δικές μου δημοσιογραφικές δράσεις έχουμε συναντηθεί σε συνέδρια. Είστε ένας ενεργός πολίτης, αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Θέλω να σταθούμε στο κομμάτι της οικογένειας. Μία οικογένεια που ουσιαστικά θυσίασε τη δική της καθημερινότητα για να κάνει όνειρο, να κάνει πραγματικότητα το δικό σας όνειρο. Ελπίζω ότι μέσα από αυτόν τον αγώνα και από αυτή την υπερπροσπάθεια να καταφέρω να τους έχω κάνει όσο υπερήφανους θα ήθελαν οι ίδιοι. Τι σημαίνει, κύριε Μαυροματαγή, για σας ο όρος, η έννοια, ο θεσμός μάνα και πατέρα
Και σας ρωτάω, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έπαιξαν και εξακολουθούν να παίζουν ένα καταλυτικό ρόλο στη δική σας πρόοδο. Τα πάντα. Τα πάντα είναι όρος, μάνα και πατέρας. Ο λόγος, οι άνθρωποι εξαιτίας των οποίων υπάρχεις. Καταρχήν, πέρα από την αναπηρία. Το ότι σε έβγαλαν από το καβούκι του σπιτιού, να το πούμε έτσι, με την αναπηρία, αυτό είναι μια επιλογή που την έκαναν απολύτως συνειδητά και εγώ πήρα κατευθείαν, απευθείας το ερέθισμα και ακολούθησα. Mm-hmm.